Ιδιαίτερα σημαντικές και οι παρατηρήσεις του για τα φυσικά φαινόμενα, καθώς διατυπώνονται βασικά στα μετεωρολογικά του, αλλά και σε άλλα έργα του, όπως το «Περί ουρανού». Πολλοί από τους νεότερους διαστημικούς επιστήμονες τοποθετούν στον Αριστοτέλη την αρχή μερικών θεωριών που εστάθηκαν αποφασιστικές για την κατάκτηση του διαστήματος στην εποχή μας. Ο αρχικός σπόρος βρίσκεται στις δικές του παρατηρήσεις και έρευνες. Από μια άλλη, πολύ ουσιαστική πλευρά, φωτίζει την πανεποπτική προσωπικότητα του Αριστοτέλη ο ακαδημαϊκός και βαθύς αριστοτελιστής Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Ο Αριστοτέλης είναι ζωντανός, από την αρχαιότητα ως τις ημέρες μας. Δεν υπήρξε περίοδος της ιστορίας των ιδεών κατά την οποία να μην είναι παρόν σε όλες τις συνειδήσεις όσων ανθρώπων εσκέπτονται. Μπορεί κανείς να πει ότι εκείνο που προσέφερε είναι κυρίως η χρειά της αναζητήσεως. Αναζήτηση πρώτα-πρώτα του επίσταστε, δηλαδή της γνώσεως. Ο Αριστοτέλης έδωσε μια μέθοδο, την οποία ακολουθούμε ακόμη και σήμερα. Ύστερα, αναζήτηση του όντως, δηλαδή της καθαρής ουσίας. Και αυτό μας φέρνει πολύ κοντά σε όλες εκείνες τις θεωρήσεις που έχουν σχέση με τις μεταφυσικές μας αντιλήψεις και τις ανησυχίες μας. Και τρίτον, ο Αριστοτέλης έδωσε τη γεύση της αναζητήσεως της σωτηρίας, δηλαδή τη γεύση της αναζητήσεως της ηθικής τελειώσεως, καθώς και τη γεύση της απολυτρώσεως του ανθρώπου από την ίδια του την τραγωδία. Κι ίσως αυτή είναι μια άλλη διάσταση του πολυσήμαντου έργου του Αριστοτέλη. Στην πολυεδρικότητα των εποπτιών του ο Φίλιος Στεγερίτης φιλόσοφος, την αιώνια επικαιρότητα, αλλά και τις ζωηρές αντιδικίες που προκάλεσε με το έργο του, τόσο στους οπαδούς και μελετητές του, όσο και στους φοδρούς πολεμίους του. Η γεμάτη εκπλήξεις γη της Μακεδονίας, με τους θαυμάσιους ελληνιστικούς τάφους της και τα ανάκτορά της, που διαρκώς έρχονται στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη, δεν είπε ακόμη τον οριστικό της λόγο για την τεράστια πολιτιστική της συμμετοχή στην ιστορία και την πρόοδο της ανθρωπότητας. Εκπληκτικές ανακαλύψεις με τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας έριξαν νέο εκτυφλωτικό φως στην εποχή του Φιλίππου και στη μακεδονική τέχνη. Ο Φίλιππος, γενναίος πολεμιστής και οραματιστής μαζί, μετακάλεσε τον Αριστοτέλη για να διδάξει το γιο και διάδοχό του Αλέξανδρο. Ο καθηγητής αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος, στον οποίο οφείλεται η μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα, όπως χαρακτήρισαν κορυφαίοι ξένοι ειδικοί τα ευρήματα της Βεργίνας, φωτίζει τη συμβολή του Αριστοτέλη από μια ακόμη υπεύθυνη σκοπιά. Πέρα από κάθε επέτειο, ο Αριστοτέλης μπορεί να μας απασχολήσει, γιατί εξακολουθεί, νομίζω, να είναι σύγχρονος και σήμερα όσο ήταν και στην εποχή του.
Όπως τον ονόμασε κάποιος τον περασμένο αιώνα, αποτελεί ένα γιγάντιο νου. Από την ποιητική του ως τα μεταφυσικά και από τα ηθικά νοικομάχια ως τα πολιτικά του, τα έργα του εξακολουθούν να μας εμπνέουν και να μας βοηθούν στα σημερινά μας προβλήματα. Η Μακεδονία που τον δημιούργησε και όπου δούλεψε για πολλά χρόνια, αλλά και η Ελλάδα ολόκληρη, μπορούν να αισθάνονται περήφανες περιοχές αυτή τη στιγμή. Ακόμα θα ήθελα να προσθέσω ότι η συμβολή του στην μόρφωση του Αλέξανδρου ήταν τόσο σημαντική, νομίζω, ώστε το εκπολιτιστικό έργο του Αλεξάνδρου στη μεγάλη του αυτή περιπέτεια στην εκστρατεία έχει σφραγιστεί από το νου του δασκάλου του, του Αριστοτέλη. Δάσκαλος και εμψυχωτής του Αλέξανδρου και ερευνητής σε όλους τους χώρους του επιστητού και ακόμη θεμελιωτής της συλλογιστικής και των πρωταρχικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτή την ενδιαφέρουσα θέση στην αναζήτηση και καταγραφή μας για τη διαχρονική παρουσία και επίδραση του Αριστοτέλη διατυπώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Πανταζόπουλος. Στον Αριστοτέλη χρωστάμε ότι μας έδωσε το κλειδί για την κατανόηση και ερμηνεία της περίπλοκης πολιτικοκοινωνικής και ειδικότερα πολιτιστικής αναταραχής που ξέσπασε στην Αθήνα γύρω στα τέλη του 5ου αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα εξαιτίας της διαμάχης φιλόσοφων και σοφιστών. Και δύο παρατάξεις χρησιμοποιούσαν την ίδια μέθοδο για την διδασκαλία και την διάδοση των ιδεών τους. Ο Αριστοτέλης βρήκε μια δική του μέθοδο, τη συλλογιστική, για να ξεχωρίσει την διαλεκτική των φιλόλογων και φιλόσοφων από την εριστική των σοφιστών και να αποσπάσει την ρητορική από την επικίνδυνη περίπτυξη της σοφιστικής. Με τον τρόπο αυτό διευκόλυνε το διάλογο των ιδεών και άνοιξε το δρόμο για την αξιοποίηση της τεράστιας προσφοράς των σοφιστών στον τομέα της αναγνωρίσεως των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το 335 π.Χ. ξαναγυρίζει στην Αθήνα. Δεν θα συνεχίσει την Ακαδημία του Πλάτωνα, αλλά θα ιδρύσει το δικό του πανεπιστήμιο, το Λύκειο. Στην ιδεαλιστική διδασκαλία του Πλάτωνα αντιτάσσει τη δική του σκέψη, τη δική του έρευνα, τη δική του περιπατητική φιλοσοφία. Οι μαθητές του Λυκείου εκλήθησαν περιπατητικοί ή οι από του περιπάτου. Η ίδρυση του Λυκείου έγινε σύμφωνα με τις αρχαίες πληροφορίες και την παράδοση με γενναία χορηγία του Αλέξανδρου που ποτέ δεν ξέχασε το δασκαλό του. Στο Λύκειο καλλιεργήθηκαν σχεδόν όλες οι μορφές της ανθρώπινης γνώσης που σε αυτές βασίστηκαν στις ερευνές τους αργότερα τα περισσότερα δημιουργικά και ελεύθερα πνεύματα της ανθρωπότητας. Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και μελετητής της ενιαίας ελληνικής παράδοσης Νίκος Μουτσόπουλος στο πολυεδρικό θέμα του Αριστοτέλη δίνει μια πρόσθετη διάσταση από το δικό του χώρο. Η τροπή του Αριστοτέλη στη βαθιά παρατήρηση της φύσεως και της ζωής εσφράγισε για πολλούς αιώνες και τη μακεδονική τέχνη και τη ζωγραφική, όπως τώρα με ασφάλεια μπορεί να γνωρίζουμε από την ανακάλυψη του πλούσιου μακεδονικού τάφου της Βεργίνας. Η μνήμη της σκέψεως, της λογικής του Αριστοτέλη υπάρχει και στη βυζαντινή ζωγραφική, εντός και εκτός των ναών, στα χαγιάτια και στους τρούλους των εκκλησιών, όπου ανάμεσα στους άλλους φιλοσόφους από τον 17ο αιώνα και μετά απεικονίζεται η κυρίαρχη μορφή του Αριστοτέλη. Αυτό το πάντρεμα του ρεαλισμού και των ιδεών, αυτό πιστεύω τελικά ότι είναι το μάθημα του Αριστοτέλη, το μήνυμα της Μακεδονίας και της Θράκης για τον ελληνισμό. Ακόμη και στους πικρότατους χρόνους της σκλαβιάς, ο Αριστοτέλης υπάρχει πάντα. Στο νησάκι των Ιωαννίνων, η ενιαία παράδοση του ελληνισμού είναι πάντα ζωντανή. Ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του είναι η Μονή των Φιλανθρωπινών. Γλιστρά με βλαβικά στο εσωτερικό της, ιστορημένο από άκρη σε άκρη από ένθεους αγιογράφους.